πολύ σημαντική και θέλω να πω δύο κουβέντες πάνω σε αυτό. Καταρχήν είμαι έξαλλος με τα περισσότερα κανάλια και με τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία μετά από ένα αποτέλεσμα που δίνει στην αξιωματική αντιπολίτευση, στην συγκεκριμένη περίπτωση στο ΣΥΡΙΖΑ, 4% μπροστά, αρχίζουν και αναφέρονται, προτεντέρες στο ΜΕΚΑ για παράδειγμα, δεν πέρασε όμως το ποσοστό των εκλογών του 12 και του υπενθύμησαν ότι ναι, δεν πέρασε το ποσοστό των εκλογών του 12, διότι υπήρχαν και 40 κόμματα που πήραν μέρος, με τη διαφορά όμως ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πέσαν 11 μονάδες από το 12. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μια μάχη και ανεξάρτητα από το βαθμό που συμφωνεί κανείς, πού συμφωνεί, πόσο συμφωνεί, έδωσε μια μάχη σαν να είναι, να το πω ποδοσφαιρικά, να με καταλάβουν και αυτοί που μας διαβάζουν. Τελικό κυπέλλου. Κερδίζει 2-0 και τον εγκαλούν γιατί δεν κέρδιζε 4-0 όπως είχε υποσχεθεί, την ώρα που οι διαιτητής και οι επόπτες ήταν τόσο πιασμένοι που δεν του δώσανε 2 πέναλτι και του βγάλανε και 2 με κόκκινη κάρτα στο δεύτερο μικρόνιο. Είναι στα όρια του γελίου αυτή η προπαγάνδα. Λίγο να παρακολουθούσες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο τα περισσότερα δελτία ειδήσεων των μεγάλων καναλιών, νόμιζες ότι αν χάσει η κυβέρνηση την Κυριακή θα βγούνε δράκοι και από άλλους πλανήτες και από άλλους ήλιους εξωγήινοι στους δρόμους. Δηλαδή είναι τρελό αυτή η έλλειψη απόλυτης αντικειμενικότητας. Αυτό με εκνευρίζει αφόρητα. Τώρα από εκεί και πέρα δημιουργεί ένα δρόμο για εξελίξεις, ίσως όχι άμεσες μετά το Σεπτέμβρη, γιατί όντως μια κυβέρνηση που αν έπαιρνε αυτά τα ποσοστά τώρα στις εκλογές θα είχε 90 βουλευτές, δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις ούτε για μεσοπρόθεσμα, ούτε για διευθετήσεις πραγμάτων που θα αφορούν την ελληνική κοινωνία τα επόμενα 10 χρόνια. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι μπορούμε να ξεκινήσει μια αντίστροφη πορεία. Και θέλω να είμαι σαφής εκεί για να μην με θεωρήσει κανείς γραφικό ή να μην με θεωρήσει αφελή. Δεν πιστεύω ότι είναι εύκολη η αναδιάταξη των πραγμάτων πολύ σύντομα. Εδώ που μας φτάσανε χρειάζονται χρόνια για να ανακάμψουμε. Τουλάχιστον να σταματήσει αυτή η ανθρωπιστική καταστροφή εδώ που είναι και ας μπορέσουμε να ανακάμψουμε σιγά σιγά. Αλλιώς χαμόγελο η γενιά μου και ίσως και η επόμενη γενιά δεν θα δει στον αιώνα των αιώνων. Τα τελευταία 4 χρόνια, για να μην μιλήσω τώρα για τον τελευταίο μήνα, τους τελευταίους 2 μήνες, εγώ έχω βγει στα κεραμίδια και με δηλώσεις και με δημόσιες παρεμβάσεις, γιατί πολύ απλά δεν είναι κομματικό το θέμα, ειλικρινά σου μιλάω, πολύ απλά θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει, αυτό το περίφημο του Γιώργου Παπανδρέου, σώζουμε την Ελλάδα, δεν σώζει την Ελλάδα καταστρέφοντας το λαό. Η πατρίδα μας δεν είναι καν ο Παρθενώνας, ο Παρθενώνας είναι ένα σύμβολο, η πατρίδα μας είναι οι άνθρωποι που ζουν. Άμα αυτή λοιπόν η μεσαία τάξη κατακαιρματίζεται, όταν έχουμε επί της ουσίας 2 εκατομμύρια ανέργους, όταν το 64% των νέων είναι άνεργο και κάποιοι που δουλεύουν με 3, 4 και 5 εκατοστάρικα, μιλάμε για ανθρωπιστική καταστροφή. Λοιπόν, δεν επηρεάζει την ποιότητα της δουλειάς μου, δεν γίνομαι αν θέλεις πιο εξωστρεφής ή πιο απλοϊκός. Φτιάχνω προγράμματα τα οποία λειτουργούν στην ουσία του πράγματος, αλλά ο τρόπος που γίνεται αυτό επισκηνής κατάφερε να πετύχει αυτή την αλληλεμψύχωση. Την βλέπω στις συναυλίες μου και ειδικότερα στις μικρότερες, δηλαδή στους μικρότερους χώρους που η επαφή σου με τον κόσμο έχει μεγαλύτερα ποσότητα. Και όχι, και στην Αθήνα, στις μουσικές σκηνές, αυτά εννοώ. Ευκολότερα ίσως από ότι σε ένα πολύ μεγάλο χώρο ανοιχτό. Βλέπω το στοιχείο της εμψύχωσης, ότι δηλαδή ο κόσμος περιμένει να εμψυχωθεί και ταυτόχρονα σε εμψυχώνει. Είναι αμφίδρομη η διαδικασία. Θεωρώ ως μεγαλύτερο πολιτικό μήνυμα του καιρού μας όταν θα φύγεις από το σπίτι, αν πας δεξιά, σε ένα απέναντι τείχο στα 100 μέτρα, υπάρχει ένα καταπληκτικό σύνθημα που νομίζω ότι είναι το πιο πολιτικό σύνθημα του τελευταίου χρόνου. Μόνος σου μπορείς να πας, να τρέξεις γρήγορα. Μαζί όμως μπορούμε να πάμε μακριά.
αυτό θεωρώ ότι περικλεί το πιο πολιτικό μήνυμα, γιατί τα πολιτικά μηνύματα τα κέρια δεν χρειάζεται να είναι συνθήματα. Τα τραγούδια θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα περισσότερα και πολιτικά, αλλά όχι με, με τον τρόπο του κειμένου που έχει μοτίβα, ας πούμε, συνθήματος. Όχι, οφείλει αυτό το σύνθημα του τοίχου να αισθανθεί ο άλλος ότι είμαστε όλοι μαζί. Περισσότερο αυτό. Να μην ωραιοποιήσει την πραγματικότητα. Α, τα καταφέρουμε, ρε. Δεν μπορώ να το πω, θα τα καταφέρουμε, ρε. Θα το παλέψουμε. Αυτό ναι. Αυτό μπορεί να το λέει. Όπως είναι διασπασμένη σε δύο η τέχνη μας, και στο τραγούδι, μια και η αναφορά μας στο τραγούδι, είναι δύο χειρογραφίες που χωρίζονται σε πολλές μικρότερες, αλλά βασικά η κατευθύνση είναι δύο. Έτσι και το κοινό δεν είναι ένα. Δηλαδή, μπορεί κάποια στιγμή σε κάποιο τραγούδι να λειτουργήσει ως ένα, αλλά σε γενικές γραμμές στην καθημερινότητά του και το κοινό είναι χωρισμένο στα δύο. Είναι αυτοί οι οποίοι πέφτουν θύματα μιας καθημερινότητας, ενός βομβαρδισμού που δημιουργεί συνήθειες. Είναι η περίφημη συζήτησή μου με το Χατζηδάκη που είναι δημοσιευμένη αυτή τότε το 1979 που κάναμε μια συζήτηση σπίτι του, όπου το κύριο θέμα ήταν, αφού η συνήθεια ήταν το εξής. Είχαμε συμφωνήσει ότι ο κόσμος αποκτά το γούστο του κόσμου, του επιβάλλεται μέσα από τη λύση εγκεφάλου των τότε μέσων μαζικής ενημέρωσης που του δημιουργούν συνήθειες. Και το αμέσως επόμενο ερώτημα που πρόκειται, μου το είχε πει αυτός, πώς είναι δυνατόν όμως στον Καβαδία σου να τρέχουν εκατοντάδες χιλιάδες από πίσω τότε. Και είχαμε φτάσει σε ένα συμπέρασμα που συμφωνήσαμε και οι δύο και το είχαμε διατυπώσει και στο τρίτο πρόγραμμα τότε, ότι το γούστο επιβάλλεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικά από όλους τους άλλους παράγοντες, γιατί δημιουργεί συνήθειες στον απλό Έλληνα πολίτη, αλλά το λαϊκό ήθος τραυματίζεται, αλλά παραμένει ζωντανό και σε κάποιες απίστευτες συγκυρίες μπορεί να βγει. Αυτό εξηγεί, ας πούμε, και σε κάποιο έργο τέχνης ή και σε μια πολιτική αντίδραση. Όλος ο κόσμος επισημείται, κοιμόταν στους καναπέδες. Το 99 έτρεχε και την Ιουγκοσλαβία. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε δύο κοινά, όπως έχουμε και δύο χειρονομίες τραγουδίου. Στο κοινό που παρακολουθεί τη μουσική μου, έτσι μαζική, πώς το λένε, διαφοροποίηση δεν έχω δει. Απεναντίας θα έλεγα ότι διατηρώντας ένα κομμάτι του κοινού της γενιάς μου, που έρχεται να προσθεθεί κι άλλο ένα κομμάτι στην επόμενη γενιά, τώρα έρχεται να προσθεθεί και ένα τρίτο κομμάτι από τη γενιά των 20-25. Δεν είναι ότι αν υπάρχουν δεν υπάρχουν τραγουδιστές, γιατί ας πούμε αυτοί οι δύο που χρησιμοποιώ τώρα, ο Κότσιρας και η Ρίτα, έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της μεγάλης φωνής και το βλέπεις, περνάει το τραγούδι μου στο κοινό. Απλώς το πρόβλημα δεν έχετε τόσο στη μη ύπαρξη τέτοιων φωνών, όσο το γεγονός ότι δεν υπάρχει δισκογραφία. Η δισκογραφία πολύ πριν την κρίση κατέρευσε για μια σειρά λόγους. Καταραίοντας η δισκογραφία, χάθηκε το βασικό εργαλείο του να εκτοξευθεί μια μουσική μέσα από μια μεγάλη φωνή, όπως ο Μητροπάνος, παλιότερα η Χαρούλα, και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια αλληλεπίδραση άξια να σημειωθεί. Από όσες μου πες, οι μόνες παρέες που θα μπορούσε κανείς να πει, αλλά ήταν άλλες εποχές, Μιχάλη, είναι η εποχή στο Χατζηδάκη, στους Ζώνας και πιο πριν,
που μαζεύονται οι διανοούμενοι, που έβλεπες ότι μετά ο Χατζηδάκης έκανε μια δουλειά με τον Τσαρούχη και μετά με τον Κάτσο που μετέφραζε κάτι και το έδινε στον Γκουν και υπήρχαν ξαφνικά μεγάλες προσωπικότητες αλλά και πρακτικοί αυτοί που βέβαια δεν επηρεάζει το σύνολο του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός άκουγε άλλα πράγματα. Απλούστατα όμως, εμείς έχουμε διαβάσει ως επιρροή εκείνη την περίοδο. Αλλά ήταν μια εποχή όπου η πληροφορία, δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχε τηλεόραση, η πληροφορία ήταν περισσότερο εσύ το μεσημέρι ξέρεις, παίρναγα από το ζώναρ, είδα και αυτό και τα λοιπά, τους χαιρέτησα και τους ξέρω και άκουσα αυτό. Θα κοιτάς μπροστά, σεβόμενος το πίσω. Αυτό είναι κάτι που εγώ το έμαθα στο πετσί μου. Το έμαθα διαβάζοντας τα πάντα στο Θεοδωράκι, μεγάλο τραγούδι, τα πάντα στο Κατσιδάκι και άλλο σημείο. Ο Μπολιβάρ του Μαγκάκη με είχε απασχολήσει ποτέ. Πολύ. Δεν θα έκανα την καντάτα αν δεν ήξερα όλα αυτά. Και δεν έπαιρνε φορά. Αυτό είναι κάτι που λέω λοιπόν. Όσο ταλέντο και να έχετε, παιδιά διευρύνεται τη γνώση. Νομίζω προκύπτει και το έργο μου.